Καλημέρα σας. Σήμερα στο στούντιό μας μυρίζει μέλι. Το Egg ταξίδεψε στο μελισσοκομείο για να μας δείξει πώς ζουν οι μέλισσες και πώς φτιάχνουν αυτό τον χρήσιμο θησαυρό της φύσης. Θα γνωρίσουμε τη βασίλισσα, τις εργάτριες, θα δούμε κυψέλες και φυσικά θα δοκιμάσουμε φρέσκο μέλι. Πάμε να συνδεθούμε με το Egg. Εδώ είμαστε. Πίσω μου βλέπετε τις κυψέλες, τα σπιτάκια των μελισσών. Και εδώ δίπλα μου είναι ο κύριος Νίκος, ο μελισσοκόμος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Egg. Καλώς όρισες στο μελισσοκομείο μου. Τι όμορφο που είναι εδώ. Πείτε μου, όλες αυτές οι μέλισσες ζουν εδώ μέσα? Ακριβώς. Κάθε κυψέλη είναι ένα ολόκληρο χωριό γεμάτο μέλισσες. Μέσα της ζουν χιλιάδες και κάθε μία έχει το δικό της ρόλο. Δηλαδή, κάνουν διαφορετικές δουλειές? Ναι. Στη κυψέλη υπάρχουν η βασίλισσα, που είναι μία και μοναδική, είναι η μαμά όλων. Γεννά τα αυγά για να γεννηθούν νέες μέλισσες. Οι εργάτριες, που είναι χιλιάδες, καθαρίζουν, ταΐζουν, φροντίζουν τα μικρά και βγαίνουν έξω για να μαζέψουν γύρι και νέκταρ από τα λουλούδια. Και οι κυφήνες, που είναι λίγοι, αυτοί υπάρχουν για να βοηθούν στη γέννηση νέων βασιλισσών. Είναι σαν σχολείο. Όλοι κάτι κάνουν. Πολύ σωστά. Είναι μια κοινωνία με κανόνες, συνεργασία και οργάνωση. Η κάθε μέλισσα ξέρει τι πρέπει να κάνει και το κάνει με ακρίβεια. Δεν κάθονται ποτέ. Και πώς τις πλησιάζετε χωρίς να σας τσιμπάνε? Όταν πλησιάζουμε τις κυψέλες, φοράμε ειδική στολή για να προστατευτούμε. Η στολή καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο είναι μέσα σε ένα δίκτυ για να μην μας ενοχλούν. Και το καπνιστήρι τι κάνει? Το καπνιστήρι είναι ένα εργαλείο που βγάζει ήπιο κρύο καπνό. Ο καπνός ηρεμεί τις μέλισσες, τις μπερδεύει λίγο και έτσι δεν νιώθουν απειλή. Μπορούμε τότε να ανοίξουμε την κυψέλη χωρίς να τις αναστατώσουμε. Είναι απίστευτο πόσο έξυπνες είναι και τόσο συνεργάσιμες. Οι μέλισσες, Egg, είναι από τα πιο σημαντικά πλάσματα της φύσης. Χωρίς αυτές δεν θα είχαμε φρούτα, λαχανικά, ούτε λουλούδια. Ξέρεις γιατί? Γιατί πηγαίνουν από λουλούδι σε λουλούδι και κουβαλούν τη γη. Έτσι βοηθούν τα φυτά να φτιάχνουν καινούριους καρπούς, γι' αυτό τις λέμε μικρές βοηθούς της φύσης. Δηλαδή, το μέλι είναι μόνο ένα από τα καλά που κάνουν? Ακριβώς. Το μέλι είναι το πιο γλυκό τους δώρο, αλλά η προσφορά τους στη φύση είναι ακόμα πιο σπουδαία. Μέσα σε αυτή την κυψέλη φαίνονται όλα. Περπατάνε παντού οι μέλισσες. Τι κάνουν τώρα, κύριε Νίκο? Εδώ βλέπουμε τη φυσική ζωή της κυψέλης, όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Οι μέλισσες περπατούν πάνω στις κυρίθρες, αυτές τις εξαγωνικές φωλιές από κερί που χτίζουν οι ίδιες. Γιατί είναι εξάγωνα και όχι κύκλοι? Επειδή το εξάγωνο είναι το πιο έξυπνο σχήμα για να χωρέσουν πολλά πράγματα χωρίς να μένει κενός χώρος. Έτσι μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερο μέλι χωρίς να σπαταλούν χώρο ή κερί. Και τι έχει μέσα η κάθε κυρίθρα? Κάποιες έχουν μέλι, άλλες γύρι και άλλες έχουν μικρές λευκές προνύμφες. Είναι τα μελισσάκια που μεγαλώνουν. Οι εργάτριες φροντίζουν τα μικρά, καθαρίζουν τις κυρίθρες και βγαίνουν έξω για να μαζέψουν νέκτα. Πώς το κουβαλάνε πίσω? Οι εργάτριες έχουν ένα μικρό σακουλάκι στην κοιλιά τους. Το γεμίζουν με νέκταρ από τα λουλούδια και το φέρνουν πίσω. Μέσα στην κυψέλη, άλλες μέλισσες το παίρνουν, το δουλεύουν λίγο-λίγο με το στόμα τους και το μετατρέπουν σε μέλι.
Δηλαδή το μέλι είναι φτιαγμένο από πολλά χεράκια. Ακριβώς. Για να γεμίσει ένα μόνο παζάκι χρειάζεται η δουλειά χιλιάδων μελισσών και εκατομμύρια επισκέψεις σε λουλούδια. Wow, είναι σαν εργοστάσιο, αλλά φτιαγμένο από τη φύση. Κύριε Νίκο, θα δούμε τώρα πώς μαζεύεται το μέλι. Ναι, αυτή η διαδικασία λέγεται τρίγος. Είναι σαν να τριγάμε τους καρπούς, μόνο που εδώ μαζεύουμε το μέλι από τις κυψέλες. Πρώτα χρησιμοποιούμε το καπνιστήρι. Βάζουμε μέσα ξερά φύλλα και το ανάβουμε. Ο καπνός που βγαίνει είναι απαλός και δροσερός. Δεν πονάει τις μέλισσες. Τις κάνει να ηρεμήσουν, να μπουν βαθιά μέσα στην κυψέλη. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε ήσυχα. Και μετά τι κάνετε? Ανοίγουμε την κυψέλη και βλέπουμε μέσα τα ξύλινα πλαίσια. Πάνω τους οι μέλισσες έχουν χτίσει κυρίθρες και εκεί μέσα έχουν βάλει το μέλι. Όταν γεμίσει, το σκεπάζουν με ένα άσπρο καπάκι από κερί. Αυτό μας λέει πως το μέλι είναι έτοιμο. Μυρίζει γλυκά και το κερί φαίνεται σαν κάλυμα. Αυτό ακριβώς είναι. Το φέρνουμε εδώ και με ένα εργαλείο το ξύνουμε απαλά για να ανοίξουμε την κυρίθρα και να βγει το μέλι. Αχ, και μετά? Μετά βάζουμε το πλαίσιο μέσα σε αυτό το μεγάλο μεταλλικό δοχείο που λέγεται μέλι το εξαγωγέας. Αυτό γυρίζει γρήγορα και με τη δύναμη της περιστροφής το μέλι φεύγει από την κυρίθρα και τρέχει στα τυχώματα. Στο κάτω μέρος έχει μια μικρή βρύση. Όταν την ανοίξουμε, το μέλι κυλάει σαν χρυσός, έτοιμο να το βάλουμε στο βάζο. Μοιάζει σαν να το ρίχνει ο ήλιος. Είναι ζεστό και μυρίζει λουλούδι. Αυτό είναι το φρέσκο αγνό μέλι. Δεν έχει περάσει από μηχανές ή φούρνους. Έχει μέσα του ό,τι έδωσε η φύση. Λουλούδια, γύρι, ήλιο, βροχή και τη δουλειά χιλιάδων μελισσών. Και είναι και καλό για μας, έτσι? Το μέλι είναι γεμάτο δύναμη. Έχει φυσικά ζάχαρα που μας δίνουν ενέργεια και περιέχει βιταμίνες και στοιχεία που βοηθούν το σώμα. Όταν πονάει ο λαιμός, λίγο μέλι βοηθά να μαλακώσει. Και όταν είμαστε κουρασμένοι, μας τονώνει. Τρομερό! Σήμερα έμαθα κάτι που δεν θα ξεχάσω. Για κάθε κουταλιά μέλι έχουν δουλέψει χιλιάδες μέλισσες, με τάξη, φροντίδα και συνεργασία. Δεν είναι απλώς γλυκό, είναι αληθινός θησαυρός της φύσης. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ για όλα. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Εγκ. Να θυμάσαι, αν φροντίζεις τη φύση, σου επιστρέφει τα πιο γλυκά της δώρα. Και κάθε φορά που βλέπεις μια μέλισσα, χαμογέλα της. Δεν ήρθε να σε πειράξει, ήρθε να σε βοηθήσει. Αυτό ήταν, παιδιά, ένα ταξίδι από το λουλούδι στο βαζάκι, γεμάτο γνώση, εικόνες και άρωμα μελιού. Ευχαριστούμε το ΕΚ και τον κύριο Νίκο για αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια! Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις το καμπανάκι και αν θες ακόμη περισσότερη διασκέδαση, τσέκαρε και τα εργαστήριά μου στο www.ekpaidevsi.gr.